Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στην εκπομπή Ένα Live News στο Ένα Channel. Είμαστε κοντά σας σήμερα εκτάκτως εγώ. Είμαστε κοντά σας με όλα τα θέματα της τοπικής, περιφερειακής αλλά και πανελλαδικής επικαιρότητας. Θα τα συζητήσουμε όλα στην επόμενη μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με τα νέα της τοπικής επικαιρότητας αλλά και με τα έργα που συνεχίζονται καθημερινά στην πόλη της Καβάλας. Διάφορα έργα σε διάφορους οδούς και σε διάφορα σημεία της πόλης. Πάμε να καλησπερίσουμε και να υποδεχτούμε στην εκπομπή τον κύριο Μάκη Χαραλαμπίδη, τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές. Κύριε Χαραλαμπίδη, βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετά έργα στον Δήμο Καβάλας, όπως είναι των οπτικών ινών, του φυσικού αερίου. Από την άλλη, έχουμε και τα έργα του Δήμου Καβάλας και στο Περιγιάλι. Πώς προχωρούμε με όλα αυτά τα έργα, πού βρισκόμαστε, διότι οι τηλεθεατές αναρωτιούνται τι γίνεται με τα έργα και πότε θα ολοκληρωθούν όλα αυτά που βλέπουμε. Ακούστε να δείτε, όσο αφορά τα έργα που δεν αφορούν, που δεν είναι του Δήμου, δηλαδή το αέριο, οι οπτικές ίνες και ας πούμε και το έργο της ΔΕΙΑΚ, το οποίο είναι, δεν ανοίξει την τεχνική υπηρεσία, έτσι, όχι στο Δήμο, φυσικά η ΔΕΙΑΚ είναι ένα τμήμα του Δήμου. Δεν μπορώ να αποφαθώ επ' αυτού γιατί δεν εξαρτώνται από εμάς. Ειδικά το αέριο είναι ένα έργο εθνικής εμβέλειας που εμείς το μόνο που κάνουμε μας ενημερώνουν έτσι, το τι θα κάνουν και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα εμείς σε πολλές περιπτώσεις λόγω διαφόρων θεμάτων γιατί εμείς καταλαβαίνουμε γιατί εμείς η τεχνική υπηρεσία είμαστε όταν εκτελείται ένα έργο υπάρχουν πολλά προβλήματα έτσι, που προκύπτουν είτε με προμήθεια υλικών μετά είτε λόγω καιρικών φαινομένων κτλ. Σίγουρα το αέριο και οι οπτικές ίνες μας έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην πόλη γιατί αφενός δουλεύουν στο κέντρο και παράκεντρο και αφετέρου οι αποκαταστάσεις που κάνουν αργοπορούν πάρα πολύ. Και αυτό δεν γίνεται μόνο για μέσα στην πόλη. Σας θυμίζω και εκτός πόλης τι γινόταν στο κομμάτι από Καλκερό μέχρι νεκροταφεία, πόσο καιρό κάνανε να το κλείσουν κτλ. Γιατί είναι διάφορα θέματα. Και αυτοί όταν εκτελούν ένα έργο πρέπει μετά να το κλείσουν, να το συμπληρώνουν, να το αφήσουν πόσο καιρό, μετά να δοκιμάσουν την πίεση, αν λειτουργεί κτλ. Και μετά να το κλείσουν τελείως με ασφαλτικό. Βέβαια, τώρα από εδώ και πέρα τα καιρικά φαινόμενα δεν θα υπάρχουν πλέον. Και η προμήθεια της ασφάλτου θα είναι σε κάποια ροή πολύ πιο τακτική από ό,τι πριν. Το θέμα των οπτικών ινών είναι μεγάλο πρόβλημα για την πόλη μας, γιατί κάνουν πολύ περισσότερες τομές, δεν είναι σαν τα αέριο που κάνουν μία και μεγαλύτερη τομή, κάνουν πολύ περισσότερες και μικρές τομές και δυστυχώς τις κλείνουν με ζεστή ασφάλτο, η οποία δεν έχει αυτή τη συνοχή στο τέλος που πρέπει να έχει το υλικό. Μετά από δική μας παρέμβαση, σε κάποια κομμάτια που είχαν αστοχήσει, ειδικά όσο αφορά τις οπτικές ίνες του ΟΤΕ, πήγανε και αποκαταστήσανε τα τμήματα τα οποία είχαν προβλήματα. Τώρα, σίγουρα λαμβανωμένο υπόψη ότι έχουμε ένα οδικό δίκτυο το οποίο η συντήρησή του είναι πολύ καθυστερημένη. Λαμβανωμένο υπόψη ότι έχουμε πολλά χρόνια έτσι να αποκαταστήσουμε τα δίκτυα αυτά λόγω οικονομικών προβλημάτων που υπάρχουν στο Δήμο. Ήρθανε μετά και όλες αυτές οι παρεμβάσεις από ΔΕΙΑΚ, αέριο κτλ. Και καταλαβαίνετε τα οδοστρώματα αυτά ακόμα και σε πρόσφατες ασφαλτοστρώσεις έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα πάμε και στα έργα τα δικά μας. Τα δικά μας τα έργα που έχουμε σίγουρα και εκεί έχουμε αρκετά προβλήματα. Γιατί εμείς όταν εκτελούμε ένα έργο πλέον δεν κοιτάζουμε μόνο το έργο, αλλά κοιτάζουμε και το μέλλον. Δηλαδή, περιμένουμε να γίνουν και να όλα τα δίκτυα, δηλαδή ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΔΕΙΑΚ, να κάνουν τα δίκτυά τους για να μπορέσουμε μετά να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο που είχαμε παλιότερα, να πηγαίνουμε εμείς να κάνουμε ένα έργο και από πίσω να σκάβουν αυτοί για να κάνουν κάποια δικά τους δίκτυα. Γιατί δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει σε άλλες χώρες, ο συνδυασμός και η συνεργασία διαφόρων υπηρεσιών, ώστε οι εργασίες που θα γίνονται να είναι ολοκληρωμένες και να μην έχουμε το σκάψιμο και το ξανασκάψιμο έτσι, σε διάφορα έργα. Αυτό το συναντάμε τώρα στο έργο που έχουμε στο στρατόπεδο κάτω, που εκεί περάσανε όλα τα δίκτυα έτσι, ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΔΕΙΑΚ. Και επίσης το έχουμε και στο έργο μας εδώ στο Καπνεργάτη, στην πλατεία που αναπλάσσουμε. Και εκεί πέρα πέρασαν πάλι όλα τα δίχτυα και μάλιστα αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη καθυστέρηση. Γιατί στο σημείο που δουλεύει τώρα ο εργολάβος έχουν γίνει τα δίκτυα της ΔΕΗ, το καινούργιο δίκτυο, που δεν έχει όμως συνδεθεί το καινούργιο δίκτυο με την παροχή σε οικοδομές κτλ.
Και αυτό απαιτεί μια αρκετές μέρες εργασία από τη ΔΕΗ. Ήταν να γίνει την προηγούμενη εβδομάδα. Μας είχε υποσχεθεί η ΔΕΗ ότι θα γίνει αυτή, θα ξεκινήσουν από Παρασκευή και θα, στο Σαββατοκύριακο μέσα θα δουλεύανε για να κάνουν τις ιδέες και να μπορέσουμε εμείς να δουλέψουμε. Αλλά δυστυχώς, από ό,τι μας ενημερώσανε, λόγω του ότι ο ΤΕ, οι γεννήτριές του, δεν ξέρω τι, δεν δουλεύουν, δεν μπορούν να κάνουν διακοπή ρεύματος και το αναβάλανε για την επόμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά σημαίνουν και καθυστερήσει στο δικό μας έργο. Σίγουρα έχουμε και άλλα προβλήματα, γιατί η μελέτη αυτού του έργου είναι προδεκαετίας. Πρέπει να προσαρμοστούμε στην σημερινή πραγματικότητα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα, στα άλλα έργα που σε λίγο ξεκινάνε, το Γυμνάσιο Λύκειο Κρινίδων ήδη με τον Εργολάβο πήγαν επιτόπου, έχει κάνει μια οργάνωση το πώς θα εργαστεί και τα λοιπά, και από Δευτέρα μάλλον θα ξεκινήσει. Το έργο στα Λασπόλουτρα και αυτό θα ξεκινήσει, ο Εργολάβος και εκεί, είναι έτοιμος. Οι πλατείες στους οικισμούς και αυτές είναι έτοιμες να ξεκινήσουν, έχει δημοπρατεί, το έργο έχει ολοκληρωθεί. Και τα γνωστά προβλήματα φυσικά πάντα υπάρχουν. Επειδή αναφέρατε τα χωριά του Δήμου Καβάλας, μέσα σε αυτά τα χωριά υπάρχει και το πρόγραμμα των παιδικών χαρών, αν μπορούμε να αναφερθούμε λίγο και στις παιδικές χαρές, όπου όλες πιστοποιούνται πλέον, κύριε Χαραλαμπίδη, και πολλές καινούργιες παιδικές χαρές στον Δήμο Καβάλας. Κοιτάξτε να δείτε, ναι, υπάρχουν αρκετές, αλλά δυστυχώς εγώ τώρα σαν υπηρεσιακός παράγοντας θα πω αυτό που πρέπει να πω. Σε κάποια φάση ήρθε η κυβέρνηση και μας λέει ότι λόγω ενός γεγονότος που έγινε σε μια παιδική χαρά κάτω στην Αθήνα, μας υποχρέωσε να ξυλώσουμε όλες τις παιδικές χαρές. Οι παιδικές χαρές ήταν 100 παιδικές χαρές. Αυτές εδώ για να γίνουν άμεσα, να τις κάνει ο Δήμος άμεσα, χρειαζόντουσαν, καταλαβαίνετε, κάποια εκατομμύρια. Μεγάλα χρηματικά ποσά. Τα οποία δεν διαθέτουμε. Γι' αυτό κατά καιρούς βγαίνουν είτε με προγράμματα είτε με δικά μας λεφτά. Κάνουμε κάποιες παιδικές χαρές, οι οποίες οπωσδήποτε όλες αυτές οι καινούργιες που γίνονται είναι πιστοποιημένες. Επίσης βγάλαμε και ένα έργο, γιατί έχουμε ένα φαινόμενο, τι να σας πω, ότι μια παιδική χαρά στους Φιλίππους, δεν έχει ένα μήνα που τη βάλαμε και μας έστειλε χαρτί ο πρόεδρος ότι η Τσουλήθρα δυσπάστατε και πρέπει να αποκατασταθεί. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε φοβερά προβλήματα σε τέτοιο επίπεδο. Γιατί με τους βανδαλισμούς αφενός μεν και αφετέρου καταλαβαίνετε ότι πρέπει οπωσδήποτε και οι παιδικές χαρές να συντηρούνται. Βγάλαμε ένα έργο για συντήρηση, αλλά όταν κάνουμε μια συντήρηση ή όταν αντικαταστούμε ένα παιχνίδι, θα πρέπει αυτόματα να κάνουμε και πάλι την πιστοποίηση. Γι' αυτό κάναμε μια σύμβαση με μια εταιρεία η οποία θα μας εξυπηρετεί πάνω σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά αυτές τις τελευταίες παιδικές χαρές, ήδη κατασκευαστήκαν, ναι, όπως είπατε, σε διάφορους οικισμούς και τώρα μένει μόνο η σύνδεση ηλεκτρολογική με το δίκτυο για τα φώτα και θα πάει ο ανάδοχος που έχουμε σύμβαση μαζί του για να τα συνδέσει και να είναι σε πλήρη λειτουργία. Μάλιστα. Θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που το συζητούσαμε μαζί σε μια συνέντευξη που είχαμε, όσον αφορά τα σχολικά κτίρια του Δήμου Καβάλας. Πέρα από τα παράπονα και όλα αυτά που ακούμε, εσείς προσωπικά μας μιλήσατε και μας είπατε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακατάλληλα κτίρια στην πόλη της Καβάλας, που είναι επικίνδυνα, αν όχι άκρος επικίνδυνα, για τα παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα, εάν πάμε και κάνουμε μία αυτοψία έτσι και κάνουμε μία μελέτη να δούμε αν υπάρχει στατική επάρκεια σε πολλά σχολεία, δεν θα υπάρχει, σίγουρα το ξέρουμε, γιατί αυτά χτίστηκαν είτε με διαφορετικούς κανονισμούς, ακόμα και αυτά που είναι σε μοντέρνες κατασκευές, και πολύ περισσότερο αυτά τα κτίρια τα οποία στεγάζονται σε διατηρητέα κτίρια. Τώρα, ο Δήμος μας αυτή τη στιγμή απαριθμεί γύρω στα 100 σχολικά συγκροτήματα. Αυτά τα σχολικά συγκροτήματα, καταλαβαίνετε, από το σπίτι μας, αν πάρουμε παράδειγμα, χρειάζεται κάθε 5, άντε να πω 10 χρόνια, χρειάζεται να κάνουμε μια συντήρηση για να μπορούμε να τα κρατάμε έτσι σε λειτουργία όπως πρέπει. Εδώ έχουν κάποιες δεκαετίες αυτά τα σχολικά συγκροτήματα να συντηρηθούν. Βέβαια, τα μετέφερε, υπήρχε κάποτε ο ΟΣΚ, αυτά ανήκανε στον ΟΣΚ. Έτσι, ήταν υπό την εποπτεία και της νομαρχίας τότε. Μεταφερθήκαν τώρα στους Δήμους, αλλά δυστυχώς η χρηματοδότηση που γίνεται στους Δήμους, δηλαδή εμένα μου δίνουν αυτή τη στιγμή 200 με 230 χιλιάρικα το χρόνο για να συντηρώ σχολεία. Εγώ θα σας φέρω, για παράδειγμα, μερικά θα σας ονομάσω. Δεν αφήνω τις δημαρχίες που το κλείσανε. Έτσι. Να δούμε τις Ομονίες, να δούμε το παλιό Αρένο, να δούμε αυτό που είναι τέρμα στη Γεωργίου Κίτσου. Δηλαδή, το σχολείο που πάμε τώρα να κάνουμε ένα έργο
2 εκατομμυρίων στο γυμνάσιο Λύκειο Κρίνιδο, μπορώ να πω ότι αν το δούμε, ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτά που προανέφερα. Δηλαδή, σε σύνολο, αν τα βάλουμε κάτω και δούμε πόσα χρήματα χρειάζονται για να γίνει μια γενική παρέβαση του στυλ του 12ου του Αγιανιού, είτε του 21ου που έγινε στην Κηφοπούλη, καταλαβαίνετε πόσα λεφτά χρειαζόμαστε. Και να λάβουμε υπόψη ότι σήμερα, στο 2023, τα παιδιά αναγκάζονται να βγουν εκτός σχολείου για να πάνε σε τουαλέτες και τα λοιπά. Εκτός αυτό που αναφέραμε, ότι σε τι κατάσταση είναι οικοδομικά τα συγκροτήματα. Έτσι. Με ένα πρόχειρο αυτό που κάναμε στο σχολείο της Αγίας Βαρβάρας, έχουμε πρόβλημα και προσπαθούμε να το εντάξουμε, να το κάνουμε γενική επισκευή ακόμα και στο δικό του φορέα. Καταλαβαίνετε τώρα, εάν καθίσουμε και κάνουμε μία ανάλυση στο κάθε σχολείο, το σχολείο της Δημοσθένωσης, το συγκρότημα της Δημοσθένωσης, να πιάσουμε. Όλα τα σχολεία μας έχουν πρόβλημα. Κουφώματα, όλα πρέπει να αλλάξουμε κουφώματα σε όλα. Mm-hmm. Είναι τεράστια τα ποσά που απαιτούν και δυστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα αυτά τα χρήματα. Θα εντάξουμε ένα σχολείο κάθε τόσο σε ένα πρόγραμμα και αυτό είναι όλο. Δυστυχώς έτσι δεν μπορούμε να παρεύουμε. Και τι γίνεται, και κύριε Χαραλαμπίδη, με αυτά τα σχολεία? Απλά τα αφήνουμε έτσι όπως είναι? Okay, θα συμφωνήσω μαζί σας, δεν υπάρχουν τα χρήματα για να τα φτιάξουμε, δεν υπάρχουν τα χρήματα να γίνει η ανακοίνωση. Συμφωνώ. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι επικίνδυνα για τα παιδιά αυτά τα σχολικά κτίρια? Δεν θα πρέπει κάπως κάποιος να παρέμβει? Όταν λέμε κάποιος να παρέμβει, ποιος και με ποιο τρόπο? Αυτή τη στιγμή σας είπα, δηλαδή, άμα θέλετε να κάνουμε μια γύρα για να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα, δεν υπάρχει σχολείο που να μην έχει πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θα έρθω και σε μια άλλη κατάσταση. Είχαμε ένα συμβάσιο, ένα σχολείο, με ένα λέβητα, έτσι. Ναι. Κατευθείαν τι είχαμε, ένα χαρτί, ότι δεν θα πρέπει να πηγαίνουν τα μαστόρια και να δουλεύουν σε ώρες λειτουργίας του σχολείου. Εμείς μέχρι τώρα, μέχρι πρότινος, ποτέ δεν πηγαίναμε να βαρέσουμε κομπρεσέρ, να στήσουμε μια σκαλωσιά κτλ. Σε ώρες λειτουργίας του σχολείου. Και αν χρειαζόταν για μια άμεση παρέμβαση να στηθεί μια σκαλωσιά εξωτερικά, έτσι, τότε περιορίζαμε και τον χώρο ώστε να μην υπάρχει άμεση επαφή των παιδιών. Ναι, αλλά εγώ τώρα από εκείνη πρόσφατα είχα 10 έγγραφα, ένα καλοριφέρ που τρέχει κτλ., μία βρύση που τρέχει και πρέπει να πάω να παρέμβω και να την κάνω. Όμως τα δικά μας τα συνεργεία, ξέρετε πολύ καλά, βάσει της νομοθεσίας, δουλεύουν μέχρι τις 1.30. Οι υπερορίες δεν δικαιούνται να πάρουν οι συνάδελφοι. Ο εργολάβος στη σύμβαση που έχει δουλεύει μέχρι τις 3. Αν πάει να δουλέψει μετά τις 3, θα έχει την αστυνομία που θα πει ο ώρα κοινή ησυχία πρέπει να σταματήσει τις εργασίες. Κυριακές δεν μπορεί να δουλέψει. Άντε ένα Σάββατο μπορεί. Κυριακή δεν μπορεί να δουλέψει. Ναι, έτσι μπορώ εγώ να ανταποκριθώ στις ανάγκες όλων αυτών των σχολείων? Δηλαδή, έχουμε από τη μια την υποχρηματοδότηση, από την άλλη έχουμε νομοθεσίες και κυκλίους που περιορίζουν πράγματα και καταστάσεις και πάντα είναι στη μέση ο Δήμος που θα πρέπει να βρίσκει λύσεις για όλα. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να τις βρω αυτές τις λύσεις σαν τεχνική υπηρεσία. Έχετε δίκιο. Καταλάβατε. Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι αυλές των σχολείων έχουν παράπονο από όλα τα σχολεία. Δεν υπάρχει σχολείο που να μην κάνει παράπονο για την αυλή του. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε όμως, για να κάνω χώρια την προσβασιμότητα σε πάρα πολλές αυλές, έτσι πώς θα γίνει κτλ. Μετά τα χρονικά περιθώρια, είτε των εορτών, τις 15 μέρες εκεί που να σκεφτείτε ότι αυτές τις 15 μέρες και αυτοί που είναι εργαζόμενοι και αυτοί θέλουν να σταματήσουν από δουλειά για να κάνουν με τις οικογένειές τους γιορτές κτλ. Και έρχεται και το καλοκαίρι, να πούμε, το διάστημα εκείνο που πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις σε όλα τα σχολεία μαζί με όλα τα άλλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν έτσι να γίνουν αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Εγώ δεν βάζω το θέμα των μελετών και των επιβλέψεων που έχω. Δεν υπάρχει προϊστάμενο στην υπηρεσία μου που να μην έχει χρεωμένα και 5 έργα. Και ακούω συνέχεια και σε διάφορα κανάλια και σε διάφορους σταθμούς ραδιοφωνικούς να λένε, να πούμε, τι κάνουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες και οι τεμπέληδες που δεν δουλεύουν. Αν είναι δυνατόν. Εγώ είμαι διαθέσιμος, όποιος δημοσιογράφος θέλει να έρθει και να του δώσω για να δει τι φόρτωμα έχει ο κάθε συνάδελφος που έχω στην υπηρεσία μου, για να καταλάβει και πώς βγαίνει αυτή η δουλειά και πώς δουλεύει αυτή η τεχνική υπηρεσία και τόσο Δήμος. Έχουν φύγει 20 άτομα έτσι, το διάστημα από την κρίση και μετά. Και δεν έχει έρθει ούτε ένας. Mm-hmm. Μάλιστα. Και είναι απόλυτα κατανοητό αυτό που λέτε και όταν μας εξηγείτε ότι ακόμα και σε παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε στο σχολείο σας περιορίζουν όλα αυτά τα νομοθετικά πλαίσια, όλο αυτό το ωράριο
Και υποθέτω ότι αυτό συμβαίνει και με άλλες τόσες υπηρεσίες που θέλετε να παρέμβετε. Οπότε δεν νομίζω ότι παίρνανε όλα από τα χέρια του Δήμου για να κατηγορούμε κατά αποκλειστικότητα τον Δήμο, κύριε Χαραλαμπίδη. Εγώ δεν μιλάω μόνο για το δικό μας το Δήμο. Πρέπει τα προβλήματα αυτά να λυθούν κεντρικά, να λυθούν μέσω της ΚΕΔΕ, έτσι και των Υπουργείων. Δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί αυτή τη στιγμή ο δρόμος που βαδίζουμε, εγώ πιστεύω ότι πάει όλο και προς το χειρότερο. Γιατί εγώ σας λέω, τώρα εγώ σε λίγο καιρό θα φύγουμε μέσα από την υπηρεσία, θα φύγουμε τρία άτομα. Τρία άτομα ακόμα θα φύγουμε, εγώ και άλλοι δύο συνάδελφοι. Η μία θα μπει για ένα δευτεροβολογό και ένας συνάδελφος θα πούμε σταματάει, γιατί είναι με μια διαδικασία ένα συν ένα. Τι θα γίνει η υπηρεσία, πού θα πάει? Δηλαδή, πώς θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και στις ανάγκες που έχει? Αυτή τη στιγμή φτάνουμε σε σημείο να μην μπορούμε να κάνουμε επιβλέψεις. Ένα έργο σαν την καπναποθήκη, ο επιβλέπων με τον βοηθό του που δεν έχει, έπρεπε να είναι όλη τη μέρα εκεί. Αλλά καταλαβαίνετε, αυτός που έχει άλλα πέντε έργα, και δεν είναι μόνο τα έργα που έχει, πρέπει να βλέπει ανακεφαλιστικούς πίνακες, πρέπει να συντάσσει έγγραφα κάθε μέρα με τον ανάδοχο του κάθε ανάδοχο του έργου και θα πρέπει να εγκρίνει υλικά κτλ. Συν ότι θα είναι σε επιτροπές παραλαβής, συν μελέτες που πρέπει να κάνει με το καινούργιο τεχνικό πρόγραμμα, συν που θα είναι σε κάποιες επιτροπές όσον αφορά τις δημοπρασίες που έχει να κάνει η τεχνική υπηρεσία. Καταλαβαίνετε τώρα με όλα αυτά τι δυνατότητες υπάρχουν. Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Χαραλαμπίδη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τηλεφωνική σύνδεση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα και ελπίζω όλα να μπουν σε μία σειρά και να μην τα λέμε απλά να τονίζουμε τα προβλήματα, να μπουν σε μία σειρά και εσείς να μην έχετε και αυτά τα πολλά λόγια που έρχονται απ' έξω και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι του τι ακριβώς κάνετε. Εμείς σαν υπηρεσία έχουμε τη διοίκηση, η οποία θέλει και πηγαίνει να γίνουν πράγματα θαύματα. Πράγματα θαύματα, το τονίζω. Έχουμε τον κόσμο που γκρινιάζει, έτσι και τα λοιπά. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε, εμείς τις υποχρεώσεις μας τη γνωρίζουμε, να μην μπορούμε να απαντάμε και στα έγγραφα εγκαίρως, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Έτσι, δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή και την ευχαίρεια αυτή. Όταν πήγε συνάδελφος, έφυγε, δεν ξέρω αν θυμάστε την Τάσιο τη Φροντία που έφυγε και πήγε στην Αυστραλία, όταν έκανε το βιογραφικό της και είπε με τι ασχολούταν εδώ στο Δήμο Καβάλας, πιστεύανε ότι τους κοροϊδεύε. Πιστεύανε ότι τους κοροϊδεύε. Καταλαβαίνετε πώς είναι τα πράγματα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Χαραλαμπίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την τηλεοπτική συνέντευξη. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ. Καλό βράδυ σας και τους τηλεθέατες. Όπως ακούσατε, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολλά αυτά που διαχειρίζεται η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας και, όπως είπε και ο κύριος Χαραλαμπίδης, πολλοί είναι αυτοί που κατηγορούν τον Δήμο για όλα τα προβλήματα και για όλες τις καθυστερήσεις των έργων. Ωστόσο, ο φόρτος που έχει ο Δήμος Καβάλας με οι υπάλληλοι του Δήμου Καβάλας είναι τεράστιος και ο κύριος Χαραλαμπίδης μας τα εξήγησε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε όμως σε ένα από τα έργα που αναφερθήκαμε με τον κύριο Χαραλαμπίδη και είναι τα έργα του φυσικού αερίου στην πόλη της Καβάλας. Που δεν ξέρουμε τι γίνεται με αυτά τα έργα. Τη μία μέρα βλέπουμε τρύπα σε μία οδό, την άλλη σε μία άλλη οδό. Δεν μπορούμε να περάσουμε πουθενά. Υπάρχουν άπειρα κυκλοφοριακά προβλήματα. Ακόμα και μέσα στις δικές μας τις γειτονιές, μέσα σε γειτονιές απομακρυσμένες από το κέντρο της πόλης, υπάρχουν αυτές οι τρύπες που δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις ελεύθερα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τα έργα του φυσικού αερίου στην πόλη της Καβάλας, αλλά και πότε θα γίνουν οι πρώτες συνδέσεις. Όλα αυτά μας τα λέει ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Χρήστος Γάκης. Με καλούς και γρήγορους ρυθμούς προχωρούν τα έργα του δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη της Καβάλας, όπου αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Χρήστο Γάκη, τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας βρίσκονται στην περιοχή της Νεάπολης και με τις πρώτες συνδέσεις του δικτύου φυσικού αερίου, όπως δηλώνει ο κ. Γάκης, να ξεκινούν μετά την περίοδο του Πάσχα. Έχει προχωρήσει αρκετά το δίκτυο, τώρα βρίσκεται στην περιοχή της Μικράς Ασίας, επάνω στην περιοχή της Νεάπολης. Εργασίες συνεχίζονται και στο ανατολικό κομμάτι. Την οδό Θάσου. Το κέντρο της πόλης έχουμε σταματήσει σε συνεννόηση και με τον εμπορικό σύλλογο τις εργασίες προκειμένου να μην δημιουργήσουμε προβλήματα κατά την περίοδο του Πάσχα, όπου θα υπάρχει αυξημένη κίνηση και θα υπάρχει και εμπορική κίνηση στα καταστήματα. Οπότε θα ξεκινήσει ουσιαστικά μετά τις γιορτές οι εργασίες στην οδό Ομονίας. Από εκεί και πέρα, σαν στάδιο εργασιών, βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Νομίζω ότι έχει επεκταθεί αρκετά το δίκτυο, το κεντρικό δίκτυο του αγωγού σε όλη την πόλη της Καβάλας και μετά το Πάσχα ουσιαστικά θα έχουν γίνει οι δοκιμές του αντοχής τόσο στο δίκτυο της Καβάλας όσο και στο μεγάλο αγωγό από το Χαλκερό, προς Καβάλα και έχει
δοκιμαστεί ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και αστοχίες. Οπότε μετά το Πάσχα θα ξεκινήσουμε να δούμε και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε ώστε να τροφοδοτηθεί πλέον η πόλη με φυσικό αέριο. Δηλαδή από όπου διέρχεται ο αγωγός πλέον θα μπορεί να παρέχει φυσικό αέριο σε κατοικίες και καταστήματα. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο έχουμε ήδη προγραμματίσει. Έχω συνεχθεί και με την εταιρεία και με τον ανάδοχο που κάνει το έργο. Και ελπίζουμε τώρα μετά το Πάσχα αρχές Μαΐου να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλες τις λεπτομέρειες όπως είναι τη τοποθετήση των βανοστασίων. Τα τρία σημεία εδώ στην πόλη μας, που ουσιαστικά θα παρέχουν και το αέριο στο δίκτυο. Μετά το Πάσχα, δηλαδή, επιτέλους η πόλη μας θα είναι μία από τις πόλεις στην Ελλάδα που θα έχει πρόσβαση σε φυσικό αέριο. Ναι, θα φτιάξω τώρα εκεί στις αρχές του Μάη, θα μπορούμε πλέον να ξεκινήσουμε να κάνουμε συνδέσεις. Όποιος επιθυμεί, δηλαδή, το δίκτυο θα έχει φυσικό αέριο και θα μπορεί να συνδεθεί. Μάλιστα, ο κ. Γάκης, μιλώντας στο ένα τσάνελ, εξηγεί και τους λόγους για τους οποίους οι συνδέσεις καθυστέρησαν και δεν ξεκίνησαν στις αρχές του έτους όπως είχαν προγραμματιστεί. Υπήρξαν κάποια προβλήματα ουσιαστικά. Το ένα βασικό που είχε ανακύψει ήταν το θέμα με το βανοστάσιο. Επειδή ο χώρος που είχε παραχωρηθεί υπήρχε μια διαμάχη ανάμεσα στο Δήμο και στο στρατό σε ποιον ανήκει τελικά αυτός ο χώρος. Mm-hmm. Ένα ζήτημα το οποίο επιλύθηκε και με άμεσες ενέργειες από το Δήμο Καβάλας, αλλά όλο αυτό προκάλεσε μια καθυστέρηση γύρω στους 2 μήνες, γιατί σταμάτησαν όλες οι εργασίες για την τοποθέτηση του βανοστασίου. Γιατί έπρεπε να επιλυθεί το ζήτημα. Ο στρατός ήταν κάθετος στο ότι ο χώρος ανήκε σε αυτόν και δεν θα επέτρεπε να γίνει καμία εργασία. Αναγκάστηκε η ΔΕΔΑ και σταμάτησε όλες τις εργασίες στην περιοχή για νου, μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα αυτό, γιατί διαφορετικά θα είχαμε δικαστικούς αγώνες, θα γινόταν αγωγές από τη μεριά του στρατού. Τελικά το θέμα επιλύθηκε, ήταν όντως η διοικησία του Δήμου, απλά έπρεπε να γίνουν κάποιες γραφειοκρατικές ενέργειες μέσω του κτηματολογίου. Τακτοποιήθηκε το ζήτημα αυτό, αποδεσμεύτηκε η έκταση, αλλά όλη αυτή η καθυστέρηση ουσιαστικά επηρέασε και την πρόοδο των εργασιών. Ήταν ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά ήταν και η βασική καθυστέρηση. Διαφορετικά, τουλάχιστον 2 μήνες νωρίτερα θα είχαμε και τις πρώτες συνδέσεις στο αέριο. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Ένα Live και πάμε να συνεχίσουμε και να δούμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο Παρασκευή 31 Μαρτίου στον Εύρο και πιο συγκεκριμένα θα επισκεφτεί μαζί με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον φράχτη του Εύρου, με την επίσκεψη αυτή να είναι μία από τις πρώτες μέσα στην προεκλογική του εκστρατεία. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Στον Εύρο θα βρεθούν την Παρασκευή 31 Μαρτίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος προκειμένου να παραστούν στην υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο για την επέκταση του φράχτη στον Εύρο. Την ίδια ώρα το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα φαίνεται πως καλά κρατεί στην πολιτική ατζέντα μεταξύ των κομμάτων. Με μία λέξη, θα εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι βεβαίως θα πρέπει να διασφαλίσει τα σύνορά σου, αλλά με τη δυνατότητα όποιος έρχεται οικέτης στα σύνορα να μπορεί να εξετάζεται η περίπτωσή του. Συνεπώς, επαναπροωθήσεις δεν θα γίνουν. Και όχι να γίνονται επαναπροωθήσεις με κόστος μάλιστα ζώων. Αυτό είναι σαφές. Η ακρίβεια πώς αλλάζει? Θα πρέπει να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο. Με σεβασμό στα σύνορά μας. Σύμφωνοι. Δεύτερο. Ο φράχτης συνεχίζεται. Υπάρχει. Συγγνώμη, Δημήτρη Μουσαλή. Μα τον ρίξαμε ως κυβέρνηση το φράχτη εμείς. Επαναλαμβάνω. Κυβερνήσαμε 5 χρόνια. Δεν τον ρίξαμε. Η επέκταση του φράχτη. Δεν ξέρω τα σχέδια τι γίνεται ακριβώς, αλλά επαναλαμβάνω. Μέχρι στιγμής εμείς κυβερνήσαμε, δεν ρίξαμε το φράχτη. Βάλατε την παράμετρο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στον Εύρο, από εκεί που ξεκινάει η Ελλάδα. Νομίζω ότι καλό θα είναι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, αλλά και τα τοπικά μας στελέχη, να μας απαντήσουν αν στην περίπτωση εκείνη την απευκταία που δεν θα συμβεί, αύριο το πρωί ο κύριος Τσίπρας σχημάτιζε αυτή τη λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνηση, την οποία δεν μας λένε ποια είναι αυτή η προοδευτική διακυβέρνηση, να μας πούνε αν θα συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης για επέκταση του φράκτη στον Εύρο και αν θα συνεχίσουν την ίδια πολιτική την οποία ακολούθησε η σημερινή κυβέρνηση ως προς το προσφυγικό μεταναστευτικό, την απόλυτα πετυχημένη θα έλεγα, από το αποτέλεσμα, όχι γιατί το λέω εγώ επειδή είμαι κυβερνητικός βουλευτής. Άρα το βάζω αυτό ως τροφή προς σκέψη και προς ερωτήσεις όταν θα έρθει η ώρα.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, εκτός από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον Εύρο, έχουμε άλλη μία επίσκεψη, αυτή τη φορά εκτός Ελλάδος, με τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, την ερχόμενη εβδομάδα στις 4 του μήνα, να επισκέφτεται την Τουρκία. Και ο ίδιος εξηγεί μάλιστα τους λόγους για τους οποίους θα επισκεφτεί την Τουρκία, με τον ομόλογό του, τον κύριο Ακάρ, να τον έχει προσκαλέσει για να επισκεφτούν μαζί τις σεισμόπληκτες περιοχές. Πάμε να τον ακούσουμε. Κάθε φορά που έπρεπε να μεταβώ στις Βρυξέλλες, είτε για τη συνεδρίαση τη διευπουργική στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, είτε στο πλαίσιο μάλλον του ΝΑΤΟ, με τους υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σπανίως ερχόταν ο Ακάρ, ποτέ μάλλον. Αλλά πάντα βρισκόμασταν και πάντα είχαμε μια επικοινωνία. Η τελευταία κράτησε μάλιστα 40 λεπτά. Απορούσαν τα μέλη των δύο αντιπροσωπικών. Και φοβόνταν, έτσι. Τόσο καιρό έχουμε όμως να συζητήσουμε πράγματα, κακά τα ψέματα. Προημερών, στα πλαίσια των ανταλλαγών συλληπιτηρίων μηνυμάτων και λόγω του καταστροφικού σεισμού στην Τουρκία, αλλά και της τραγωδίας των Τεμπών, ο ομόλογός μου πρότεινε να επισκεφθώ τις σεισμόπληκτες περιοχές. Δεν απέρριψα ασφαλώς αυτή την πρόταση, έπρεπε όμως να ζητηθεί κατάλληλη ημερομηνία. Ασφαλώς έπρεπε να είναι πριν το Πάσχα, ασφαλώς πριν την προεκλογική περίοδο και την τουρκική προεκλογική περίοδο, όχι μόνο τη δική μας που μας προέκυψε. Επιλέξαμε τελικά την 4η Απριλίου, την προσεχή Τρίτη, και θα πραγματοποιήσω μία επίσκεψη. Θα επισκεφθούμε τις σεισμόπληκτες περιοχές εκεί, στην νοτιοανατολική περίπου Τουρκία. Και θα έχετε μαζί σας και κάποια βοήθεια από ότι θα προφανώς και για λόγους και συμβολικά. Και κοιτάξτε, νομίζω είναι σημαντικό αυτή την ώρα να εκπέμψω με ένα συμβολικό μήνυμα. Είναι φανερή η αποκλιμάκωση της έντασης στις διμερείς σχέσεις. Η συμπεριφορά βγάζει μάτια, θα έλεγα. Θέλουμε να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, αλλά οφείλουμε, νομίζω, να το εκλάβουμε και ως ευκαιρία. Ναι. Να δούμε πού καλύτερα μπορούμε να πάμε, χωρίς να υπεραισιοδοξούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το κανάλι επικοινωνίας με τον ομόλογό μου, τον Χουλούση Ακάρ, το οποίο πάντα υπήρχε, να το εξελίξουμε και σε ένα επίπεδο προσωπικής. Καταλαβαίνω, έτσι, αλλά είμαι σίγουρος ότι εσείς καταλαβαίνετε. Στο πεδίο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε κάπως θέμα και θα πάμε στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ με τους βουλευτές του. Να κλείσουμε λίγο τον ήχο από τη ροή σας, παρακαλώ. Θα πάμε στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παρουσιάστηκε στους πολίτες της Καβάλας σήμερα το μεσημέρι, με τους υποψήφιους να είναι 5 σε αριθμό. Πάμε να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι 5 υποψήφιοι βουλευτές της Καβάλας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ανακοινώθηκαν την 5η 30 Μαρτίου οι 5 υποψήφοι βουλευτές της Καβάλας με τον ΠΑΣΟΚ για τις ερχόμενες εθνικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 21 Μαΐου. Έχω την τιμή να απευθύνομαι σε όλους εσάς και κυρίως και ενώπιόν μου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μεγαλώσαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλά χρόνια. Άρα, υπ' αυτήν την έννοια, είχα το προνόμιο να σας έχω μιλήσει πολλές φορές και από καρδιάς και από στήθους και από πιο συνειδητές πολιτικές θέσεις για τα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μας εδώ και χρόνια. Με την υποψηφιότητά μου αυτή, θέλω να υπερασπιστώ κυρίως τις ιστορικές αλήθειες και τα ιστορικά δίκαια του ΠΑΣΟΚ και της παράταξής μας και της συνεισφοράς τους στη χώρα όλα αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Το πιο σημαντικό που θα παρουσιάσει η παράταξή μας, η οποία έχει ένα πλήρες προγραμματικό πλαίσιο. Επισημαίνω ότι είμαστε, παρότι το τρίτο στην κοινοβουλευτική τάξη και στις δημοσκοπήσεις, ίσως όμως όχι στην κοινωνία ακόμα, είμαστε το πρώτο κόμμα που παρουσίασε και πλήρη προγραμματική πρόταση αλλά και πλήρη ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα. Το πιο σημαντικό μήνυμα όμως που θέλω να περάσουμε στην κοινωνία είναι ότι στις 22 Μαΐου με το ΠΑΣΟΚ ισχυρό τελειώνει η αναξιοκρατία, τελειώνει η αδιαφάνεια. Ό,τι σάπιο υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου αλλάζει. Αυτό πρέπει να πούμε στους νέους. Δεν είναι αυτός σκοπός του ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχει σε καμία συνεργασία. Δεν είναι αυτός σκοπός να πάρει υπουργεία και καρέκλες. Το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο και στόχος του είναι να ξαναγίνει πλειοψηφικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία. Επειδή ακούγονται πολλά για συνεργασίες και προσπαθούν και να διαστρεβλώσουν τις προτάσεις και τα λόγια του Προέδρου μας, ξεκαθαρίζουμε κάτι. Το ΠΑΣΟΚ έχει το πρόγραμμά του και σκοπεύει να πει στους πολίτες για αυτό που προτείνει, το οποίο νομίζω απαντάει και σε όλα τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών.
Συμφωνώ απόλυτα με όλους τους προλαλήσαντες και θέλω να πω ότι οφείλουμε να κάνουμε κάτι για τα παιδιά μας, κάτι για τους γονείς μας. Να κάνουμε κάτι για τα παιδιά μας, να μην φεύγουν πλέον στο εξωτερικό, να υπάρχει ένας λόγος να μείνουν στην Ελλάδα. Για αυτούς όλους πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε, πρέπει να ενωθούμε. Οι προτάσεις μας, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, είναι όλες καθαρές και εξάστερες και πρέπει να κάνουμε το θυμό αυτών των ανθρώπων να κάνουμε μια απόφαση αλλαγής. Δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θεωρώ τιμή για μένα που το εκπροσωπώ αυτό το κόμμα, το κόμμα της Δημοκρατικής Παράταξης, και φυσικά αυτό μου δίνει, υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες και ευθύνες απέναντι και στους συμπατριώτες μου αλλά και στους πολίτες του νομού Καβάλας. Στο ΠΑΣΟΚ είμαι από τα 14 μου χρόνια. Ήμουν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ της τοπικής οργάνωσης 2 φορές. Σε ηλικία 24 ετών ήμουν για πρώτη φορά γραμματέας του Επαρχιακού Γραφείου της Θάσου το 1987. Σε εποχές οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές για τη χώρα, με έναν πρόεδρο, με τον ηγέτη μας τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Και τη δεύτερη φορά ήμουν γραμματέας της Δημοτικής Οργάνωσης της Θάσου το 2008. Στο πλαίσιο της ανανεωτικής πορείας που ακολουθεί, θα ήθελα να καλέσω όλους τους συμπολίτες μας να ενώσουμε όλοι μαζί τις φωνές μας το βράδυ της, την 21η Μαΐου, την ημέρα των εκλογών, ώστε να μπορέσουμε να ακουστούμε όλοι μαζί και να πούμε όλοι μαζί ένα μεγάλο ναι στην ανανέωση. Αυτή η δική μας η πολιτική είναι που μας διαφοροποιεί από τις συντηρητικές λογικές. Φτάσαμε σε ένα σημείο η ανθρώπινη νόηση πλέον να βρίσκεται σε σύγχυση με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Βλέπουμε το τελευταίο γεγονός. Υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες. Υπάρχουν τόσο πολλά προβλήματα που έχει η κοινωνία, που προσωπικά για μένα και για την παράταξή μας, που είναι η παράταξη η οποία πιστεύει στον άνθρωπο, πιστεύει στην κοινωνία, τα βλέπει αυτά. Για μας η αξιοπρέπεια του πολίτη και η διαβίωση του πολίτη, το αίσθημα της ασφάλειάς του, το μέλλον του, η προστασία του εργαζομένου, η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, δεν είναι καταρχήν διαπραγματεύσιμη. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής Ένα Live για σήμερα. Και θα πάμε αυτή τη στιγμή να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την χθεσινή εκδήλωση του εν ενεργεία Δημάρχου Καβάλας, ο οποίος παρουσίασε το ψηφοδέλτιο με 100 υποψηφίους που θα τον πλαισιώνουν στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και μάλιστα είπε στους καβαλιώτες που βρέθηκαν στο ξενοδοχείο Λούσια χθες το βράδυ και τους στόχους για τη νέα θητεία, για τη νέα τετραετία, για τους στόχους του σύγχρονου Δήμου, όπου μεταξύ αυτών είναι να ολοκληρωθούν όλοι αυτοί οι στόχοι που είχαν δοθεί στην προηγούμενη τετραετία και δεν ολοκληρώθηκαν. Όλα αυτά λοιπόν από τον Οκτώβρη, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Καβάλα, θα μπουν σε μία σειρά και θα ολοκληρωθούν. Πάμε να τον ακούσουμε. Σας καλώ να αντισταθείτε στην επικοινωνιακή καταιγίδα. Γνωρίζουμε πλέον πως η πανάκριβη εντυπωσιακή δημόσια εικόνα συχνά κρύβει την απόλυτη κενότητα. Είμαστε όλοι γνωστοί στη μικρή μας κοινωνία. Έχουμε την προσωπική μας ιστορία. Όσα πέτυχε ο καθένας μας στην προσωπική και στην επαγγελματική του ζωή. Από πού ξεκίνησε και πού βρίσκεται. Περιμένουμε να μας κρίνετε από το έργο μας
και από αυτά που μπορούμε και δεσμευόμαστε να κάνουμε στη συνέχεια. Σήμερα στο Δήμο μας αναδύεται ένας κόσμος που χωρίς κόμπλεξ δημιουργεί, φροντίζει τα άτομα με αναπηρία, τα αδέσποτα, προστατεύει το περιβάλλον και τα νεοκλασικά του. Εμπνέεται από το παρελθόν και ευελπιστεί ότι δεν θα έχει τη μοίρα του παραμερισμένου επαρχιώτη, αλλά του ισότιμου συνομιλητή στις αποφάσεις για το μέλλον της πόλης. Αυτός ο κόσμος δεν θα αποδεχθεί την υποβάθμιση, αλλά μόνο μία θέση αντάξια του παρελθόντος της πόλης μας. Θέλουμε ένα Δήμο ο οποίος είναι πολυπολιτισμικός. Έναν Δήμο που ξαναβρίσκει την ταυτότητά του με τους κατοίκους οι οποίοι υπήρχαν. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που σε αυτούς που θα ανακοινωθούν σήμερα είναι και ο Φίκος ο Μεβοράχ, ο οποίος αποκαθιστά μία συνέχεια στην ιστορία της πόλης μας. Η αυτοδιοίκηση στέκεται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση μεγάλων προβλημάτων των δημοτών μας, των διαχρονικών προβλημάτων του τόπου μας. Όμως η αυτοδιοίκηση είναι ένα πουκάμισο αδιανό εάν δεν την υπηρετούν άνθρωποι με γνώση και με πάθος, με συνείδηση του ιστορικού τους ρόλου και της θεσμική τους θέση. Η αυτοδιοίκηση δεν είναι για ανθρώπους που είδα φως και μπήκα, αλλά για ανθρώπους αποφασισμένους να αναλωθούν για το καλό των ανθρώπων και της κοινωνίας. Εμείς σας καλούμε σε πάνδυνη συστράτευση για έναν σύγχρονο Δήμο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλούμε τους νέους, τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, του αθλητισμού και του πολιτισμού, τους ανθρώπους της βιοπάλης, να πορευτούν μαζί μας, να μας δώσουν δύναμη, να διεκδικήσουμε το δικαίωμα στη ζωή, να εμπλουτίσουμε τις προτάσεις τους και τις ιδέες τους το πρόγραμμά μας. Σας καλούμε να αγωνιστείτε στο πλάι μας για να κάνουμε καλύτερο το Δήμο μας και τις ζωές μας. Σήμερα μαζί μας είναι οι συμπολίτες μας που θα δώσουν μαζί τη μάχη για έναν σύγχρονο Δήμο. Τους ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη που έδειξαν προς το πρόσωπό μου. Αυτή η εμπιστοσύνη πηγάζει από όλους εσάς. Εσείς είστε η δύναμή μου. Εσείς μου δίνετε καθημερινά την ενθάρρυνση και την επιδοκιμασία να συνεχίσω να αγωνίζομαι για αυτό που πιστεύω, για αυτά που δεσμεύομαι μπροστά σας. Συγκροτούμε ένα δυναμικό ψηφοδέλτιο με συμπολίτες που πρόσφεραν και προσφέρουν στον τόπο μας. Με ανιδιοτέλεια και γνώση, τους ευχαριστώ και χαίρομαι που τους παρουσιάζω σήμερα. Και πάλι ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ καταρχήν που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Ο σύγχρονος Δήμος είναι εδώ και θα συνεχίσει να είναι εδώ, αλλάζοντας τα δεδομένα του τόπου μας, ανοίγοντας το Δήμο στο μέλλον, βοηθώντας τους συμπολίτες μας σε κάθε δύσκολη στιγμή. Ένας σύγχρονος Δήμος για όλους. Πριν από λίγες μέρες, ανακοινώσαμε την απόφαση να διεκδικήσουμε ως παράταξη την Δημοτική Αρχή και για την επόμενη πενταετία. Το Σεπτέμβριο του 2019 μας δώσατε την τιμή και την ευθύνη να ξεκινήσουμε την προσπάθεια για την ανάταξη του Δήμου Καβάλας. Το φορτίο βαρύ και δύσκολο, όμως παλέψαμε σκληρά. Κινητοποιήσαμε τις τοπικές δυνάμεις. Ενεργοποιήσαμε τα στελέχη και το υπαλληλικό δυναμικό του Δήμου, των νομικών προσώπων, των δημοτικών επιχειρήσεων. Μαζί προχωρήσαμε σε δύσκολες συγκυρίες και πετύχαμε πολλά παρά τις αντιξιότητες. Τον ερχόμενο Οκτώβριο, χάρη στην ψήφο σας, χάρη στην ψήφο των καβαλιωτών, των δημοτών μας,
μπαίνουμε στον κύκλο της ολοκλήρωσης όσων ξεκινήσαμε και είχαν αποτελέσει το προγραμματικό πλαίσιο της παράταξής μας. Όμως δεν σταματάμε σε αυτά. Προχωράμε στα σχέδιά μας να μετατρέψουμε το Δήμο Καβάλας σε έναν αληθινό, σύγχρονο Δήμο. Σε έναν Δήμο της καινοτομίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Ό,τι διακηρύξαμε και ό,τι δεσμευθήκαμε προγραμματικά το 2019 διατηρεί την αξία του και παραμένει η πηξίδα μας. Από το Σεπτέμβρη του 2019 παλέψαμε σκληρά και καταφέραμε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης, εθνική και ευρωπαϊκή. Με πρόγραμμα, όραμα και προσήλωση στο στόχο. Δουλέψαμε για την διεκδίκηση όλων και περισσότερων χρημάτων για έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών μας. Λύνουν τα προβλήματα των βασικών υποδομών, αλλάζουν την ζωή όλων μας. Βλέπετε ένα φιλμάκι από πίσω, το οποίο αποτελεί ένα μικρό δείγμα όσων πετύχαμε και όσων δρομολογήσαμε. Έργα εμβληματικά, που μπορεί κάποια από αυτά να μην φαίνονται, να μην τα καταλαβαίνει ο Δημότης. Έργα όμως που τα είχε ανάγκη ο τόπος, που τα ήθελαν και τα χρειάζονταν οι δημότες μας. Όμως, για το ολοκληρωμένο αυτό πρόγραμμα θα δοθούν ιδιαίτερες συνεντεύξεις από τις αντιδημαρχίες, ούτως ώστε να τιμήσουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν νύχτα-μέρα για αυτήν την κοσμογονία. Περιορίζομαι τώρα να αναφέρω εντελώς περιληπτικά τα εξής. Έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τα έργα της επόμενης περίοδου που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Η ΔΕΙΑΚ κατάφερε να αγγίξει σε χρηματοδοτήσεις τα 65 εκατομμύρια. Αποκαθιστούμε τη λειτουργία του βιολογικού σταθμού στο ΔΑΤΟ που είχε κρεμάσει κυριολεκτικά. Αλλάζουμε τα δίχτυα ίδρυυσης σε Κηπούπολη, Αγία Βαρβάρα, 500 Αμυγδαλεώνα, στην Νεάπολη, στον οικισμό της Νεάπολης και φυσικά στο πολύπαθο Περιγιάλι, συνολικού μήκους 200 χιλιόμετρων. Εξυγχρονίζουμε τον βιολογικό καθαρισμό της Καβάλας, ώστε να μην γεμίζει λίμματα τις θάλασσές μας. Και προχωράμε επιτέλους στη σύνδεση της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων με τις πηγές Δοϊράνης. Η περιβαλλοντική μελέτη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Υπουργείο και είναι έτοιμη προσέγγιση. Αμέσως μετά το έργο δημοπρατείται. Εδώ θα ήθελα να κάνω μία μικρή παρένθεση και θέλω να ξεκαθαρίσω πως δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους συμπατριώτες μας στο Δήμο Δοξάτου. Τα αποθέματα νερού στη γύρω περιοχή φτάνουν για όλους. Και όχι μόνον αυτό. Όταν ολοκληρωθούν τα έργα της ΔΕΙΑΚ, οι διαρροές θα περιοριστούν πάρα πολύ και έτσι θα έχουμε μεγαλύτερη οικονομία στο νερό. Η Δημοφέλεια αξιοποίησε κάθε πηγή χρηματοδότησης και υλοποιεί επενδύσεις 4 εκατομμυρίων, κυρίως στο πυλοθεραπευτήριο Κρινίδων, που γίνεται το κέντρο ιαματικού τουρισμού. Έχουν γίνει μελέτες και εκπονούνται νέες που ξεπερνούν το κόστος των 3 εκατομμυρίων ευρώ και ανοίγουν τις προοπτικές για νέες χρηματοδοτήσεις. Εδώ θα μπορούσα να σκεφτώ κιόλας μήπως αυτό ήταν που άνοιξε και την όρεξη τόσων διεκδικητών. Το έργο της απεντόμωσης και της πυροπροστασίας της Δημοτικής Καπναποθήκης δρομολογεί το άνοιγμα του Μουσείου Καπνού και της έκθεσης του Πολύγνωτου Βαγή. Επιτέλους ένα όραμα γενναιών καβαλιωτών και πολλών δημάρχων μας υλοποιείται από τη δική μας διοίκηση. Αξιοποιούνται τα πολύτιμα αρχιτεκτονικά μνημεία των δύο κτηρίων του Δημαρχείου, της δωρεάς Μούτουλας, του 10ου Δημοτικού Σχολείου,
και σε συνδυασμό με την Μεγάλη Λέσχη διαμορφώνουν ένα φάρο πολιτισμού στο κέντρο της πόλης. Βελτιώνουμε τις αθλητικές μας υποδομές. Επιτέλους, φτιάχνεται η στέγη του κλειστού κολυμπητηρίου, το οποίο μετατρέπεται σε υπόδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας. Αναβαθμίζουμε το αθλητικό κέντρο της Καλαμίτσας, δημιουργούμε νέους αθλητικούς χώρους στις κοινότητες με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση ότι όλα τα έργα, ξέρετε, δεν τελειώνουν στην ώρα τους. Δυστυχώς υπάρχουν και οι αστοχίες, υπάρχουν και πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έτσι κάποια από αυτά, όπως είναι το κλειστό του Αμυγδαλεώνα, το οποίο καθυστερεί αλλά πολύ σύντομα θα έχει τελειώσει. Αυτά κυρίες και κύριοι για σήμερα. Κλείνουμε την εκπομπή ένα live news αύριο 7.30 ώρα εδώ με τον Απόστολο Τζεμιδάκη. Παρ' όλα αυτά εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ένα channel με την Μαρία Βλαμίτσου. Καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ. Γεια σας.